Ενημερωτική ημερίδα με θέμα ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων διοργάνωσε σε κεντρικό ξενοδοχείο τη Θεσσαλονίκη το κέντρο ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμηση ενέργεια, σε εναρμόνιση με τη νέα εθνική πολιτική για τι καθαρέ μεταφορέ και ειδικότερα την ηλεκτροκίνηση. Ο εξηλεκτρισμό των οχημάτων ούτω ή άλλω είναι μονόδρομο. Και λόγω. Ε, προβλημάτων στην προμήθεια και στην χρήση των ορικτών καυσίμων, αλλά και στα θέματα θορύβου, καθαριότητα, καθαρού περιβάλλοντος στον αστικό χώρο. Και επειδή και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πιο αποδοτικά, πιο πρακτικά, Εκτό από τον θόρυβο που δεν έχουμε, και αυτό γίνεται, μπορεί να μπει ένα τεχνικό θόρυβο για όσου είναι ελάτρη ε, των ε, γρήγορων στροφών και των κινητήρων, είναι πιο αποδοτικά. Πρόκειται για δράσει του ευρωπαϊκού έργου, η Mobicity το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe και εθνικού πόρου. Κυρίω στόχο του έργου είναι η βελτίωση των μέτρων πολιτική για την εφαρμογή και προώθηση τη ηλεκτροκίνηση σε πέντε χώρε, Γερμανία, Ελλάδα, Κροατία, Πορτογαλία και Ρουμανία. Θεωρώ ότι η ηλεκτροκίνηση είναι ένα ζητούμενο και ένα στοίχημα το οποίο τα επόμενα χρόνια θα μπει πολύ δυναμικά σε όλες τις ελληνικές πόλεις αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Και τι εννοώ με αυτό. Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι να αλλάξουμε το αυτοκίνητό μας και να πάρουμε ένα ηλεκτρικό. Είναι ένα μέρος και αυτό γιατί ουσιαστικά συμβάλλει στην εξοικονόμηση και της ενέργειας αλλά και στο πρόβλημα της εκπομπής των ρήπων. Η ηλεκτροκίνηση είναι μια κουλτούρα. Στην ημερίδα αναδείχθηκαν καλέ πρακτικέ αναφορικά με τη διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντο για την προώθηση τη ηλεκτροκίνηση και ανταλλάχθηκαν εμπειρίε καθώ και τεχνογνωσία ανάμεσα στου συμμετέχοντε εταίρου. Ο στόχο είναι ένα το 2030 να έχουμε μηδενική κίνηση αυτοκινήτων με συμβατικά καύσιμα. Να είναι ή δυνατόν τουλάχιστον μέσα στα αστικά κέντρα το 100% των οχημάτων ηλεκτροκινούμενα. Υπάρχει λοιπόν πολλή δουλειά μπροστά μα, είμαστε πολύ πίσω, ε, αλλά με τη συμπάρασταση τη πολιτεία νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Θεσσαλονίκη όπω και η Αθήνα έχουν επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στι 100 κλιματικά ουδέτερε πόλει τη Ευρώπη. Η ηλεκτροκίνηση δεν είναι υποκειμενική θεώρηση του Στέργιου ή του χιου ή του ψι. Είναι μια πραγματικότητα. Βλέπουμε τι θα συμβεί στην Ελλάδα, γιατί βλέπουμε τι συμβαίνει στη Σκανδιναβία, στη κεντρική Ευρώπη, στην Αμερική, στην Κίνα. Άρα ξέρουμε το μέλλον είναι μια σίγουρη προοπτική. Θα πάμε εκεί για να προστατέψουμε και τον πλανήτη μα και το να μειώσουμε το αποτύπωμα του διοξυδίου του άνθρακα. Άρα, ξέρουμε τι εξελίξει και ετοιμαζόμαστε για να τι υπηρετήσουμε στο τοπικό επίπεδο στη χώρα μα. Το πλέον σημαντικό που προέκυψε από την ημερίδα είναι πω το μέλλον των μετακινήσεων στι μεγαλοπόλεις φαίνεται ότι θα είναι τα κοινόχρηστα οχήματα και τα δημόσια μέσα μεταφορά. Μάλιστα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο της μετάβασης της χώρας μας στην εποχή της ηλεκτροκίνησης προετοιμάζεται κατάλληλα και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα είναι έτοιμη μια εφαρμογή μέσω της οποίας θα μπορεί ο πολίτης να μετακινείται φθηνότερα χρησιμοποιώντας οχήματα μηδενικών ρήπων. Το μεγάλο στίχημα είναι να μιλήσουμε για μια κινητικότητα η οποία ο κάθε πολίτης θα μπορεί να έχει μια, μια κάρτα, ένα ψηφιακό πορτοφόλι με το οποίο θα μετακινείται γρήγορα, εύκολα και φθηνά με δημόσια συγκοινωνία, με κοινόχρηστα ποδήλατα, κοινόχρηστα πατίνια και γιατί όχι, ίσω και αν το καταφέρουμε, με τα ταξί τα ταξίτα, οποία θα πρέπει να μετέχουν στο μεταφορικό έργο το δημόσιο, προκειμένου να γίνουν οι μετακινήσει πιο σύγχρονε. Οι γνωρίζοντε καλά την κατάσταση τονίζουν με νόημα ότι το μέλλον στι μετακινήσει θα είναι η ηλεκτροκίνηση και γι' αυτό θα δοθεί έμφαση στη δημιουργία υποδομών που θα βοηθούν ώστε να γίνεται η φόρτιση των οχημάτων σε ειδικού σταθμού ενώ μέχρι το 2030 οι αυτοκινητοβιομηχανίε θα σταματήσουν την παραγωγή. Παραγωγή συμβατικών οχημάτων.